Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ναι. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον Θάνο Παπαχάμο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Αχ, ναι. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη σήμερα, μετράμε. Εγώ το μεταξύ γκρινιάζω τι νέες ταινίες έχει και σινεμά δεν έχω πάει ακόμα. Δεν έχεις πάει ακόμα. Όχι, μόνο λόγια είμαι. Για πες, Θάνο, ποιες είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Πολύ πλούσια. 7 νέες ταινίες, μεταξύ των οποίων και ο Τζόνι Ντεπ αγνώριστος. Εγώ δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί φυσικά έχει επιμεληθεί ειδικό βίντεο ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Γεώργιος Καραϊσκάκης στα σύνορα του μύθου. Ο Ρον χάλασε. Venom 2. Μόνη με τα όνειρά της. Γκαγκάρι. Κβοβάρι Σάιντα. Μιναμάτα. Ανάμνηση. Δεν υπάρχει κακό. Όπως βλέπετε όμως, υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες αυτή την εβδομάδα. Θα προλάβουμε να παρουσιάσουμε μερικές από αυτές. Το Κβοβάντις Άιντα και το Γκαγκάριν είναι οι δύο επιλογές για τους συνεφίλ μας. Η πρώτη έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες στον Όσκαρ, διεκδικώντας το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας. Η δεύτερη κέρδισε το βραβείο στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Η ανάμνηση του Απίτσατ Πόγκ Βέρεσε Θάκουλ, με την Τίλτα Σουίντον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μας παρουσιάζει την οπτική μιας γυναίκας που ασχολείται με την ανθοκομεία και επισκέπτεται την αδελφή της. Εκεί αρχίζει να ακούει κάποιους παράξενους ήχους που δεν γνωρίζει την προέλευσή τους. Μια ποιητική αλληγορία εικόνων και συναισθημάτων από τον μοναδικό σκηνοθέτη που έχει κερδίσει και χρυσό φοίνικα. Το Μιναμάτα είναι η αληθινή ιστορία του φωτογράφου του περιοδικού Life, Eugene Smith. Τον υποδίεται ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε στο φεστιβάλ της Ρώμης αυτές τις μέρες. Οικολογική καταστροφή, ψέματα και ανησυχίες το 1971, όταν ένας φωτογράφος ταξιδεύει στην Ιαπωνία για να βρει την αρχή του νήματος μιας πολύ σκοτεινής ιστορίας. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να δουν το ρόλο που χάλασε. Οι λίγο μεγαλύτεροι, με διάθεση όμως σαν τους προηγούμενους, μπορούν να δουν το δεύτερο μέρος του Venom. Εντάξει, εγώ είδα το Ρον, το μαστροχαλαστή, ξέρω εγώ τι ήταν. Εμφανίζεται το Venom. Το Venom, παιδιά, το οποίο έχει ανοίξει στην Αμερική πριν από 3 εβδομάδες, νομίζω. Έχει δεν σκίσει. Το βλέπω, ούτε τζάμπα. Έχει κάνει 150 εκατομμύρια. Καλέ, πώς θα πάω να δω αυτό το πράγμα που μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί θα τρομάξει. Τι δεν θα τρομάξω. Γιατί θα συμπιανήξει την πραγματικότητα αυτό. Γιατί και έτσι πάει. Εντάξει, δε. Εμένα μου αρέσει, τρελαίνομαι γι' αυτά. Όταν βλέπει εφιάλτη, δηλαδή σκέφτεσαι άμα είναι πραγματικότητα ή πώ έλεγε το παιδί μου. Σκέφτομαι ότι είναι τον κίνδυνο. Κέτσαπ είναι, παιδί μου, κέτσαπ. Άλλο στο μωρό. Στο μωρό δεν θα το πει. Εννοείται πω δεν θα πα τέτοιε ταινίε. Αλλά στον κίνδυνο, ναι, διαλέγω τι είναι εφικτό και πραγματικό. Δεν έτσι κάνει. Δεν φοβάμαι ούτε τα φαντάσματα ούτε αυτά, αν εννοεί. Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή μια ταινία για πανδημίε κλπ. Και τρομάζω. Ή μετεωρίτε. Ναι. Γιατί είναι. Εγώ δεν μπορώ, τρομάζω με όλα αυτά. Θα πάω να δω το παιδικό. Αυτή την εβδομάδα και τον Τζόνι Ντεπ. Να πας να σου. Αλλά έχω και άλλες προτείνεις. Δεν έχω δει τον James Bond ακόμα. Ναι, ναι. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Προς το μωρό μόλις εστιατόρια πας. Και το ναι, ναι. Του δίνω και καταλαβαίνω. Λοιπόν, Θάνο Παπαχάμο.